Ομάδα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία για σήμερα και πλέον έχουμε περάσει στην Τρίτη Ενότητα. Η Τρίτη Ενότητα μιλάει για τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821. Χωρίζεται σε 18 κεφαλαίκια, τα οποία θα τα δούμε βήμα-βήμα. Σήμερα πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο της κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στη Φιλική Εταιρεία. Ερώτηση νούμερο 1. Πότε ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία, πού, από ποιους και με ποιον σκοπό. Λοιπόν, η Φιλική Εταιρεία ιδρύεται το 1814 στην Οδυσσό της Ρωσίας. Οι ιδρυτές της είναι τρεις έμποροι. Ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ. Ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε ήταν για να συντονίσει την προσπάθεια για τον αγώνα για ελευθερία. Ερώτηση νούμερο 2. Πώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους οι φιλικοί, τα μέλη δηλαδή της φιλικής εταιρείας. Προσοχή τώρα. Επικοινωνούσαν μεταξύ τους με κρυπτογραφικό κώδικα και χρησιμοποιούσαν ψευδόνυμα. Γιατί? Για να μην έχουν την τύχη που είχαν άλλοι αγωνιστές. Θυμόμαστε το προηγούμενο μάθημα τον Ρίγα και τους συντρόφους του. Ερώτηση νούμερο 3. Πώς γινόταν η μίμηση στη φιλική εταιρεία. Για να γίνει κάποιος μέλος της φιλικής εταιρείας, έπρεπε να πάρει όρκο μπροστά σε ιερέα και όλη η διαδικασία είχε μορφή ιεροτελεστίας. Ερώτηση νούμερο 4. Πού στηριζόταν η φιλική εταιρεία. Εδώ τώρα συμβαίνει κάτι πολύ εντυπωσιακό. Οι φιλικοί άφηναν να εννοηθεί ότι πίσω από την οργάνωση κρύβεται η Ρωσία. Γιατί? Για να νιώθουν οι Έλληνες ότι έχουν ιερές πλάτες από πίσω, ότι κάποιος πολύ δυνατός τους στηρίζει. Στην πραγματικότητα βασίζονταν μόνο στα χρήματα που έδιναν τα εγγραφόμενα μέλη και στον ενθουσιασμό τους. Περνάμε στην πέμπτη ερώτηση, πότε επεκτάθηκε η φιλική εταιρεία και τι συνέβαλε σε αυτό. Λοιπόν, το 1818, όταν μεταφέρει την έδρα της από την Οδυσσό στην Κωνσταντινούπολη. Εκείνη την περίοδο γράφτηκαν πολλά νέα μέλη, μεταξύ των οποίων και πολλοί ήρωες επανάστασης όπως ο Παπαφλέσσας, ο Κολοκοτρώνης. Οι φιλικοί είχαν προτείνει στον Ιωάννη Καποδίστρια να τεθεί επικεφαλής της οργάνωσης. Η ερώτηση 6 λοιπόν έχει ως εξής. Γιατί αρνήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας να τεθεί επικεφαλής και ποιος ανέλαβε. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, πολύ μεγάλο αξίωμα, αρνήθηκε να τεθεί επικεφαλής της φιλικής εταιρείας γιατί θεωρούσε ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο εκείνη δεν ήταν ευνοϊκές για τους Έλληνες και δεν θα επέτρεπαν ουσιαστικά καμία επαναστατική κίνηση. Τελικά τη θέση την ανέλαβε ο Αλέξανδρος Υψηλάνδης, ο οποίος ήταν στρατηγός και υπασπιστής του Τσάρου. Για να αναλάβει τη θέση αυτή πήρε 2 χρόνια άδεια από τη Ρωσική Αυλή. 7η και τελευταία ερώτηση για το σημερινό μας μαθηματάκι. Ποιο ήταν το σχέδιο των φιλικών για την έναρξη της Επανάστασης. Σύμφωνα με το σχέδιο των φιλικών, η Επανάσταση θα ξεκινούσε ταυτόχρονα από Μολδοβλαχία και Πελοπόννησο. Την ίδια στιγμή θα ξεσπούσανε ταραχές και στην Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά τώρα θα συνδυάζονταν με το γεγονός ότι οι Τούρκοι βρίσκονταν ήδη σε πόλεμο με τον Αλή Πασά στα Γιάννενα και ποιο θα ήταν το όφελος από όλα αυτά, το ότι ο στρατός των Τούρκων δεν θα ήταν ενωμένος, θα είχε διασπαστεί ώστε να πολεμάει σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι ήταν πάντα ανοιχτό το σενάριο να εμπλακούν και οι Ρώσοι. Ομάδα, αυτές ήταν οι ερωτησούλες μας για σήμερα. 7 πολλές αυτή τη φορά οι ερωτήσεις, αλλά λίγα και ουσιαστικά στην κάθε μία. Θέλω να ελπίζω ότι το κάναμε εύκολο και απλό, ότι σας βοήθησε και ότι σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίο σου.